Πάμε στη Μεσαρά. Για τα τι βλέπουμε εδώ πέρα, τι είναι αυτό ακριβώς? Λοιπόν, αυτά είναι σκουλίκια, Λευτέρη, τα οποία είναι ο κακός ιονός για τον δάκο. Πάμε στην Μεσαρά. Οι προνύμφες όπου... δηλαδή του δάκου. Ακριβώς. Τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί μας το στείλανε αυτό το βιντεάκι? Λοιπόν, η Μεσαρά ήταν από τις περιοχές που ο δάκος δεν είχε χτυπήσει τα ελαιόδεντρα. Ωστόσο, φαίνεται τώρα πως έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Σύμφωνα με καταγγελία που μας έρχεται από την Μεσαρά και από ελαιοπαραγωγούς, μέσα από τα ελαιοτριβία, ακόμα και με τα χέρια τους οι άνθρωποι βγάζουν τον δάκο που έχει προσβάλει τα ελαιόδεντρά τους. Και αυτό φαίνεται και στη φωτογραφία, φαίνεται η κατάσταση στην περιοχή. Είναι πλάνα που δεν περιμένεις εύκολα να δεις, γιατί συζητάμε εμείς όλο το διάστημα για το δάκο, για τη μεγάλη πληγή των ελαιοπαραγωγών. Ωστόσο, όταν διαπιστώνεις τελικά το πρόβλημα και μάλιστα όταν μιλάμε για προνύμφες δάκου, σημαίνει ότι το πρόβλημα παραμένει αν δεν προχωρήσει και ο επόμενος ψεκασμός που γίνεται συνήθως τη θερινή περίοδο, το πρόβλημα θα γιγαντωθεί ακόμα περισσότερο. Και εδώ μας λες, Γιώτα, ότι μέσα από τα ελαιοτριβία και από τα τσουβάλια ουσιαστικά βγάζουν το δάκο. Ακριβώς, σύμφωνα με τις καταγγελίες που μας έρχονται, και ο δάκος έχουμε δει κατά καιρούς πόσο κακά, άσχημα αποτελέσματα έχουν για τους παραγωγούς, καθώς πέφτουν οι ελιές, αλλά και η ποιότητα του λαδιού δεν είναι η καλύτερη δυνατή που θα μπορούσε να παραχθεί. Απίστευτο πλήγμα η παραγωγή. Ένα ακόμα προπύργιο στη Μεσαρά, εκεί όπου μέχρι πρώτος γνωρίζαμε ότι έχει μια εξαιρετική ποιότητα το ελαιόλαδο, αλλά και σε ποσότητα. Η παραγωγή είχαν μια σχετική ευδοκιμία τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος δεν ισχύει το ίδιο. Μετρούν τις πληγές τους και βεβαίως μετρούν, είδατε πολύ καλά, χαρακτηριστικές εικόνες, την ποσότητα του δάκου μέσα από τα ελαιοτριβία και από τα τσουβάλια. Ποια είναι η εικόνα και ποια είναι η κατάσταση?